Αποστόλους και Μαρτύρας και Συνιεράρχες Οσίους και Στερούς Θεομαρτύρας, ημίσομενοδες πνευματικές θεόμορφοι εικόνες σας αυτών, ανεδείχθησαν την χάριτη του Χριστού και ηρασμό πραβεύουσι της ψάλουσι. Δόξα το αγιάσαντι μας, δόξα το στεφανόσαντι, δόξα το χορηγούντι μνήμων, ασύντα κρύπτωνα. Ευλογημένα και τα δικά σας έτη να είναι, θεοφρούρητα με την προστασία και το τείχος των Αγίων Αγγέλων, σε μιαν εποχή που οι δαιμονικές δυνάμεις κάνουν πολλαπλές επιθέσεις για να σκανδαλίσουν την πίστη των χριστιανών. Τώρα βεβαίως, με όλα αυτά που ακούμε και που γίνονται και που έγιναν και θα γίνουν, περισσότερο θα δοκιμαστεί η πίστη των ολιγόπιστων χριστιανών για να γίνουν άπιστοι. Οι υπόλοιποι, ας ελπίσουμε να είμεθα στους υπόλοιπους που έχουμε περισσότερη πίστη από την ολίγη, θα ενδυναμώσει η πίστη μας μέσα από αυτά όλα τα σκάνδαλα. Μην ξεχνάτε τι λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ο Κύριος: «Ανάγκη εστί του ελθύντα σκάνδαλα». Και επειδή είναι δυσερμήνευτον το χωρίον τούτον, ποιος ετόλμησε να το ερμηνεύσει? Γιατί είναι αναγκαίον στη ζωή των πιστών να έρθουν τα σκάνδαλα. Ποιος να τολμήσει να το ερμηνεύσει? Ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, λέει στην προς Κορυφαίους: «Ανάγκη εστί του ελθύν τα σκάνδαλα, ή να οι δόκιμοι φανεροί γένονται». Για να φανερωθεί ποιοι είναι οι δόκιμοι, ποιοι είναι δηλαδή οι πραγματικοί πιστοί του Χριστού. Αν έχετε καταλάβει όλοι σας, κλήρος και λαός, ο Χριστός αποφάσισε από καιρού εις καιρών, τα τελευταία χρόνια, να κάνει και μία εξέταση, μία δοκιμή. Ποιοι είναι οι πιστοί του? Ποιο θα είναι το καινούργιο του πλήρωμα που ετοιμάζει? Φαίνεται ότι μετά τον εμβολιασμό, που ήταν μία φοβερή δοκιμή και τώρα γίνεται φρικτή για όσους έχουν εμβολιαστεί, και τα σκάνδαλα κληρικών ιδιαιτέρως, αλλά και πολιτικών, και νομοσχέδια που τελεσιοργούνται άνομα και άτιμα, είναι μία πολύ πολύ μεγάλη δοκιμασία της πίστεως ημών. Τι κάνουμε εμείς? Αγρυπνούμε. Επαγρυπνούμε. Προσευχόμαστε, σιωπούμε, αφού όλοι λαλούν και παραλαλούν, τουλάχιστον οι πιστοί, εν υπομονή, λένε αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος: «Χριστέ μου, δώσ' μου την υπομονή και την πίστη των Αγίων». Να που τώρα ήρθε η ώρα για να έχουμε την πίστη των Αγίων και την υπομονή των Αγίων, και ας γίνομαι ο περίγελος των ολιγοπίστων και των απίστων. Μήπως ο Χριστός δεν έγινε? Ό,τι έγινε ο Χριστός, να γίνομαι και εμείς. Εμείς το αξίζομαι, γιατί ευρισκόμεθα λίγον ή πολύ εν αμαρτίες. Άρα πρέπει μας. Τώρα, καλό στάδιο να έχετε όλοι για την εναμονή ευλογημένη νηστείαν που έρχεται από Δευτέρας. Εάν κάτι χαρακτηρίζει
τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι οι πολλές κατανυχτικές ακολουθίες με κορυφαίαν την προηγιασμένη λειτουργία. Θα έχουμε στην επόμενη εβδομάδα δύο αγρυπνίες. Η μία είναι μία που μου εισήγηθηκαν κάτι Ρουμάνες καλόγριες που ήρθαν και με είδαν μαθήτριες του Αγίου Πατρός ημών Ιουστίνου Πύργου. Θα κάνουμε η ώρα 12 τα μεσάνυχτα στην Παναγία του Άρακος. Θα αρχίσουμε με μεσονυχτικών ώρες όρθρων και θα τελειώσουμε με προηγιασμένη λειτουργία και ό,τι ώρα τελειώσουμε. Δεν ξέρουμε πότε. Αρχίζουμε πάντως τα μεσάνυχτα. Στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιακώβου που εφτιάξαμε πάνω στα κελιά. Την Παρασκευή το βράδυ έχουμε χαιρετισμούς σε όλες τις ενορίες. Εκεί στον Άρακα που θα βρισκόμαστε με τη μικρή μας συνοδεία θα γίνουν οι χαιρετισμοί και η ώρα 10 θα έχουμε όρθρον και μετά Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Θα τελειώσουμε γύρω στις 1,5 ώρα. Όσοι πιστοί, όσοι αντέχετε και όπως αντέχετε, να ξέρετε κάτι, θα κάνουμε κάτι που θέλω πάρα πολύ με τους καλούς μας ιεροψάλτες και ιερείς εις το Ακάκι, ημέρα 27 του μήνα, αυτού του μήνα. Θα γίνει η ώρα 5, προηγιασμένη νυχτερινή, κάτι που δεν κάνουμε στη Μητρόπολη Μόρφου, παρά μόνο πρωινές κάνουμε προηγιασμένες, όχι μόνο γιατί είναι δύσκολη η νηστεία η ολοήμερη, αλλά και διότι μας έλεγε ο γέροντας του Σταυροβουνιού, ο αγιασμένος μακαριστός πατέρα Αθανάσιος, ότι ο νους που είναι αλήτης και γυρνάει από εδώ απ' εκεί, δεν είναι ωραίο πράγμα για να έχουμε την εσπερινή προηγιασμένη που ήταν η αρχαία τάξη αυτή. Όλη μέρα να εργάζεται από εδώ απ' εκεί, να περιεργάζεται διάφορα και μετά να πάει να κοινωνά και κάτσε να τον μαζέψεις, αυτόν τον αλήτη νου. Γι' αυτόν και μας συνέστησεν και όποιοι τον ακούσαμε ωφεληθήκαμε, οι προηγιασμένες να γίνονται πρωινές. Αυτό δυσκολεύει κάπως αυτούς που εργάζονται. Αυτοί που εργάζονται ας κοινωνήσουν το Σάββατο. Ας γίνονται αγρυπνίες Παρασκευή προς Σαββάτον, όπως είπα προηγουμένως, και την Κυριακή. Αλλά εμείς θα κάνουμε αυτήν την λειτουργία την νυχτερινή και στη συνέχεια όταν τελειώσει μετά από 1,5 ώρα, από τις 5 δηλαδή μέχρι τις 6,5, αφού δοθεί ένα γέρασμα σε όσους θα μείνουν για τον αναπτήρα, θα έχουμε ένα αναπτήρα αποκλειστικά για την προηγιασμένη λειτουργία. Οι ερωτήσεις θα είναι. Όσοι πιστοί προσέλθετε, το μόνο που θέλω όταν τουλάχιστον για τα όρια της Μητροπόλης μας. Για άλλες Μητροπόλεις, ό,τι θέλει ο κάθε δεσπότης, έχει ευλογία να κάνει. Αν θα έρχεστε κάποτε που θα κάνουμε καμιά νυχτερινή, κατά η ώρα 5 δηλαδή το απόγευμα, να έρχεστε τελείως νηστικοί. Τελείως, μόνο νερό να πίνετε. Ούτε τσάγια, ούτε μια λύση πίτσα, ούτε τίποτα από αυτά. Και πόσες ώρες προηγουμένως, αυτά είναι εφευρήματα ελλαδικά. Σας παρακαλώ πολύ, επαναλαμβάνω, όσοι στα όρια της Μητρόπολης Μόρφου κάνουν νυχτερινή προηγιασμένη, 4 η ώρα, 5 η ώρα, από απόγευμα δηλαδή, αφού λέει εσπέρας προκειμένων, ερχόμαστε τελείως νηστικοί. Τελείως νηστικοί. Λοιπόν, αυτά, καλό στάδιο και ο Θεός βοηθώσει στη ζωή μας.
διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αποστόλων χωρίς.